Το πρώτο χωρίζεται σε κάποια μέρη όπως βλέπετε. Έχει το α και το β. Το β παίρνει 70%. Και υπάρχουν μετά και κάποια ερωτήματα επιπλέον, όπως είναι το γ που παίρνει 10% η αναφορά και το δέλτα που παίρνει επίσης 10% η παρουσίαση. Εσείς πρέπει να συγκεντρώσετε τουλάχιστον 5 στο project, οπότε ας ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημα. Δηλαδή θα δείτε ότι το 5 μπορεί να το συγκεντρώσετε σχετικά εύκολα, γιατί πέρα από αυτά που αναφέρει το project υπάρχει ένα, εδώ στο τέλος μια σημείωση που γράφω εδώ πέρα προαιρετικό. Που αναφέρω, το project καταρχήν είναι κυρίως σε MATLAB, έτσι όλο το κομμάτι είναι σε MATLAB, απλά για να βοηθήσω τους φοιτητές οι οποίοι είχαν αν θέλετε καλές επιδόσεις στο App Inventor και από την άλλη να πάρετε και εσείς συνολικά ένα καλύτερο βαθμό στο project. Υπάρχει αυτό που λέγεται σημαντική σημείωση στο τέλος προαιρετικό. Όποιος φοιτητής θέλει μπορεί να το κάνει αυτό και να πάρει επιπλέον βαθμό στο project. Απλά αν είναι κάποιος φοιτητής ο οποίος φτάνει, ας πούμε, μπορεί να πάρει και πάνω από 10 γιατί αυτό είναι bonus, είναι ένα bonus που μετράει συν 2 μονάδες στο βαθμό του project. Έχω βάλει ένα όριο το 11 εδώ πέρα. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει το βαθμό 11 στο project. 11 σημαίνει ότι θα μετρήσει ουσιαστικά, δηλαδή κάποιος μπορεί να βγάλει βαθμό πάνω από 10 στο project και θα μετρήσει αυτός ο βαθμός αθρηστικά στα υπόλοιπα. Γιατί στο τελικό, ας πούμε, μπορεί να γράψει κάποιος, για παράδειγμα, 9, σας λέω ένα παράδειγμα, και με το 11 αυτό να ανέβει, ξέρω εγώ, να πάει κοντά στο 10 στο τελικό του βαθμό. Ωραία. Οπότε είναι χρήσιμο να κάνει κάποιος και το προαιρετικό κομμάτι, είναι εύκολο αυτό που ζητάω εδώ, και να το κάνει να πάρει άλλες 2 μονάδες από αυτό εδώ και μόνο, ώστε να φτάσει και στο 5 από την άλλη. Δηλαδή, οι φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν πολύ καλά το MATLAB, να δοκιμάσουν να κάνουν το προαιρετικό κομμάτι. Αν κάνουν το προαιρετικό και κάνουν και ό,τι μπορούν να κάνουν από τα υπόλοιπα, φτάνουν πολύ εύκολα στο 5 μετά. Γιατί από το τέλος θα πάρουν 2 μονάδες, έτσι. Θα πάρουν 2 μονάδες από εδώ, θα πάρουν τα δεδομένα σίγουρα άλλη μια μονάδα, γιατί αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Οπότε πάνε στις 3 μονάδες. Και μετά θα δείτε ότι υπάρχουν και κάποια ερωτήματα εδώ στο MATLAB. Και με την αναφορά και την παρουσίαση μπορούν να πλησιάσουν το 5 και να περάσουν, να κατοχυρώσουν, αν θέλετε, το 5 για το project. Ωραία. Ή να είναι εκεί κοντά, τέλος πάντων. Εντάξει, άμα είναι πάρα πολύ κοντά στο 5, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν θα είμαι τόσο αυστηρός. Δηλαδή, αν κάποιος είναι 4,5 ας πούμε, στο project, δεν θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός στο κομμάτι αυτό. Αλλά δεν μπορεί κάποιος με 3 ή με 4 στο project, δηλαδή αν έχει 3,5 αν θέλετε στο project, να περάσει το μάθημα από τους φοιτητές πανεπιστημίου, αναφέρω πάντα. Να περάσει συνολικά το μάθημα. Γιατί εδώ με το project αποδεικνύεται, το project η λογική του είναι ότι το κάνετε μεμονωμένα χωρίς να το κάνετε στο εργαστήριο. Το κάνετε σε ομάδες, συγγνώμη, αλλά χωρίς να το κάνετε στο εργαστήριο. Δηλαδή δεν θα υπάρξει κάποιο εργαστήριο που θα με τον κύριο Περονικολή, με εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, θα σας λύσουμε το project. Θα πάρουμε ένα ερώτημα να σας το λύσουμε και να το παραδώσετε όλοι να είναι πλήρες το project. Η κάθε ομάδα θα αναλάβει να το κάνει όπως μπορεί. Και με τις οδηγίες που θα σας δώσω σήμερα και με αυτές που αναφέρει προφανώς το project. Λοιπόν, το project θέλει καταρχήν αρκετό χρόνο για να γίνει. Δεν είναι μια εργασία η οποία γίνεται σε 1-2 μέρες. Έχει πολλά ερωτήματα και αν θέλει κάποιος να αφιερώσει χρόνο, πρέπει να γνωρίζει ήδη προγραμματισμό, να έχει κάνει και τις εργασίες τις περισσότερες. Για να προχωρήσει το project θα χρειαστεί περίπου μια εβδομάδα έτσι, να δουλέψει, ας πούμε, ουσιαστικά για να το κάνει με την ομάδα του. Ωραία. Η συλλογή δεδομένων, τώρα που ξεκινάω από εδώ, που είναι το πιο εύκολο κομμάτι, η συλλογή δεδομένων για την κατασκευή ενός αρχείου, εδώ τι πρέπει να κάνετε. Εδώ έχετε δύο επιλογές καταρχήν. Να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από τον COVID-19, που αναφέρομαι εδώ στο δεύτερο κομμάτι, ή από το eShop. Αυτοί που θα κάνουν τον COVID-19 θα συλλέξουν πιο πολλά δεδομένα, γι' αυτό θα πάρουν και άλλο ένα 5% επιπλέον bonus από εδώ. Ωραία, εδώ θα έχουν, αν θέλετε, πιο πολλά δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή εδώ, αυτοί που θα κάνουν με το eShop θα έχουν λίγο λιγότερα δεδομένα και θα μετρήσει 10%. Εδώ θα μετρήσει 15% το κομμάτι, αυτοί που θα κάνουν με το COVID-19 τα δεδομένα. Ας πάρουμε όμως τα δεδομένα τα πιο απλά που είναι με βάση ουσιαστικά κάποια προϊόντα. Τι θα κάνετε, θα πάτε στη σελίδα του Σκουλούτζ εδώ πέρα όπως είναι, ή σε μια άλλη σελίδα που θέλετε εσείς, αλλά αυτή εδώ πέρα τα έχει αναλυτικά. Εδώ υπάρχει ένα Google Doc το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως οδηγό. Ένα Google Sheet, συγγνώμη, το οποίο χρησιμοποιείται ως οδηγός. Εδώ είναι ένας συμπληρωμένος πίνακας, ο οποίος είναι 5, επειδή μιλάμε για 5 προϊόντα, επί 20. Επειδή μιλάμε για 20, βλέπετε φαίνεται ότι είναι 5 επί 20 ο πίνακας, θα το κάνουμε εδώ count, ας πούμε, θα φανεί. Ωραία. Είναι 5 επί 20 επειδή θέλουμε να φτιάξουμε για κάθε προϊόν να προσθέσουμε 20 τιμές του πώς αλλάζει το χρόνο. Ξεκινώντας από την πιο παλιά τιμή και προχωρώντας στις επόμενες τιμές. Δηλαδή η πιο καινούργια τιμή είναι στη στήλη TAF. Ωραία.
Οπότε θα διαλέξετε 5 προϊόντα, για παράδειγμα, μπορείτε να διαλέξετε 5 κινητά, 5 υπολογιστές, ό,τι θέλετε εσείς. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, πάμε στα κινητά τηλέφωνα. Ωραία, βγάζει κάποια κινητά τηλέφωνα. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να διαλέξετε 5 κινητά που σας ενδιαφέρουν, αλλά τα οποία όμως έχουν κυκλοφορήσει τουλάχιστον 6 μήνες. Δηλαδή, για να είστε σίγουροι, εδώ μπορείτε να βάλετε στο φίλτρο που έχει κάποιο φίλτρο κυκλοφορίας. Μπορείτε να βάλετε του 18, ας πούμε, να είναι κυκλοφορία για να βγάλει σίγουρα δεδομένα πάνω από 6 μήνες. Αν βάλετε του 19 και έχουν κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο του 19, μπορεί να βάλετε του 19 και απλά να ελέγξουμε ότι δεν είναι τώρα τελευταία, τέλος πάντων. Ότι είναι, ας πούμε, το καλοκαίρι του 19 και πριν. Οπότε έχω διαλέξει, ας βάλω εγώ του 18 για να είμαι σίγουρη αυτή τη στιγμή που σας το κάνω. Οπότε επιλέγετε από εδώ το φίλτρο έτος κυκλοφορίας. Αυτά τα κινητά τώρα είναι κάπως σχετικά παλιά, οπότε υπάρχουν δεδομένα πως αλλάζουν οι τιμές τους. Αυτό που θέλουν να κάνουν στον πίνακα είναι να συμπληρώσουν, είπαμε εδώ, πως αλλάζει η τιμή του κάθε κινητού. Η κάθε γραμμή αντιστοιχεί και σε ένα κινητό. Οπότε πάμε, ας πάμε τώρα στην εκφώνηση του project, να δούμε τι αναφέρει εδώ. Επομένως διαλέγουμε, είπαμε, 5 κινητά, εγώ θα διαλέξω αυτή τη στιγμή ένα κινητό για να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε. Και θέλουμε να βρούμε πώς αλλάζουν τους τελευταίους 10 μήνες, ανά 15 μέρες. Ωραία. Τα κινητά. Γι' αυτό έχουμε βάλει ένα πίνακα 5x20. Έχουμε πάρει δηλαδή 20 στήλες. Γιατί βάζουμε 10 μήνες, ανά 15 μέρες. Οπότε μαζεύονται 20 τιμές. Αν πάμε τώρα εδώ στα κινητά, για να δούμε πώς θα πάρουμε τις τιμές, βέβαια. Έτσι. Είπαμε ότι ας διαλέξουμε τυχαία, είναι το κινητά του 18, διαλέγω το πρώτο που θα εμφανίζεται εδώ. Και διαλέγουμε, για να δούμε τώρα τις τιμές, θα πρέπει να πάμε εξέλιξη τιμής. Ωραία, το βλέπετε από εδώ, πάμε στην εξέλιξη τιμής. Εδώ τώρα τι γίνεται, εδώ εμφανίζονται οι τιμές, πώς αλλάζει σε κινητό. Επιλέγουμε καταρχήν την ελάχιστη τιμή, έτσι μας ενδιαφέρει η μέση τιμή. Πάμε στην ελάχιστη τιμή και κοιτάμε πώς αλλάζει η ελάχιστη τιμή στον χρόνο. Επομένως, τι κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, πάμε, ας πούμε ότι το κάνουμε σήμερα την καταγραφή των δεδομένων. Σήμερα έχει τιμή 5,70. Ωραία. Για να είναι πιο απλό, ενώ αφού το κάνουμε ανά 15 μέρες, μπορούμε να πάρουμε κάθε πρώτη και κάθε 15 του μήνα χοντρικά. Ωραία, οπότε γίνεται ανά 15 μέρες. Οπότε, αν πάμε λίγο πιο πίσω, πρώτη του μήνα είχε 5,85 η τιμή. Οπότε, αυτό το 5,85 πάμε και το καταγράφουμε, αν το κάνουμε ουσιαστικά εδώ στο τέλος. Γιατί είναι η πιο πρόσφατη τιμή. Ωραία, οπότε εδώ θα πάει το 5,85. Ωραία, στην αμέσως προηγούμενη τιμή. Εδώ θα πάμε τώρα 15 μέρες πίσω. Οπότε είμαστε πρώτοι του μήνα του Απρίλη, θα πάμε 15 Μάρτιο μετά. Πάμε 15 Μάρτιο, χοντρικά, 16-14. Εντάξει, μπορεί να βάλετε μία από τις δύο τιμές. Δεν έχει 15 τα δεδομένα. Ας βάλουμε, ας πούμε, 16. Το ίδιο είναι 5,70. Έτσι. Οπότε βάζουμε εδώ 5,70. Συνεχίζουμε βάζοντας την τιμή που έχει το συγκεκριμένο προϊόν πρώτη του Μάρτιου. Αν δεν έχει πρώτη του Μάρτιου, μπορεί να βάλουμε εκεί κοντά ό,τι έχει. Πάμε 21. Εδώ τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό εδώ πέρα. Έχει μέχρι 3, έχει 10 του Μάρτιου και μετά το 21, αλλά είναι το ίδιο. Οπότε μπορούμε να βάλουμε 5,76 για παράδειγμα. Αφού είναι το πιο κοντινό αυτό, βάζουμε το 5,76. Ό,τι είναι πιο κοντινό το γράφω. 5,76. Συνεχίζουμε. Και πάμε ακόμα πιο πίσω. Πάμε τώρα 15 Φλεβάρι, δεύτερος δηλαδή, 15 του μήνα. 15 έχει, οπότε είναι 5,70 πάλι. Ωραία. Και συνεχίζουμε προς τα πίσω. Με αυτόν τον τρόπο, αν καταγράφετε κάθε πρώτη και κάθε 15 του μήνα, θα συμπληρώσετε κάποια στιγμή όλη την πρώτη γραμμή. Και είπαμε, η τελευταία τιμή μπαίνει στη τελευταία στήλη, στη στήλη ΤΑΦ. Ωραία. Υπάρχει κάποια πορεία μέχρι τώρα, για εδώ, αν έχετε γράψει κάποια πορεία, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ναι, για τον COVID-19 θα σας πω μετά. Εγώ θέλω να καταλάβετε πρώτα, γιατί παίζει ρόλο και πώς θα συλλέξουμε τα δεδομένα, έτσι. Να καταλάβετε πώς συλλέγουμε τα δεδομένα από τα γραφήματα, γιατί εδώ μιλάμε για ένα γράφημα, το οποίο θα πρέπει κάποιος με τον ποντίκι και αναγκαστικά να πάει και να καταγράψει τις τιμές. Τα δεδομένα αυτά δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε μορφή Excel, ας πούμε, για να πάρουμε έτοιμα. Οπότε πάνω στο σχήμα θα κουνήσουμε τον ποντίκι, ας πούμε, θα πηγαίνουμε στην ημερομηνία και θα καταγράφουμε τις τιμές. Ωραία. Οπότε αυτή η διαδικασία θα γίνει όσον αφορά τα δεδομένα από τα προϊόντα.
Εδώ θα διαλέξετε 5 προϊόντα και θα κάνετε αυτή την καταγραφή για 20 τιμές πάνω στον χρόνο. Λοιπόν, οπότε ας δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον COVID-19 που λέτε, που μπορεί να ενδιαφέρεστε περισσότεροι, γιατί είναι και ένα θέμα το οποίο είναι, ας πούμε, και των ημερών. Και αν θέλετε, είναι ένα θέμα το οποίο βοηθάει λίγο και τη βαθμολογία λίγο παραπάνω, έτσι, γιατί δίνει ένα 5% bonus. Εδώ όμως η διαφορά ποια είναι. Μισό λεπτό πριν συνεχίσουμε γι' αυτό, να σας πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Αν δουλέψετε σε ένα Google Doc, σε ένα Google Excel όπως είναι αυτό εδώ, θέλω να δουλέψετε όλοι σε ένα Google Sheet δηλαδή, όπως είναι αυτό εδώ, για ποιο λόγο. Καταρχήν μπορείτε, αφού είσαστε σε ομάδες, να αναλάβει ο καθένας μία σειρά και να συμπληρωθεί πολύ πιο γρήγορα και παράλληλα το Google Sheet. Δηλαδή, ας πούμε, ο καθένας σας πάρει ένα προϊόν και να συμπληρώσει μόνος του τη σειρά ή να το κάνετε παράλληλα. Θα συμπληρωθεί πολύ πιο γρήγορα. Γιατί αυτό θα το κάνετε share από εδώ. Έτσι, θα το κάνετε share και θα κάνετε κάνετε edit, θα το στείλετε ή θα το κάνετε εδώ πέρα, βάλετε τα άλλα άτομα της ομάδας σας να μπορούν να μπουν να γράψουν τιμές. Έτσι, οπότε να συνοηθείτε μεταξύ σας ποιο θα γράψει τι, για να συμπληρωθεί παράλληλα πολύ πιο γρήγορα, να συμπληρωθούν τα δεδομένα. Και ο άλλος λόγος είναι ότι από εδώ πέρα μπορείτε μετά όταν το ολοκληρώσετε, γιατί ας πούμε ότι το συμπληρώνετε αυτόν τον πίνακα των 5x20 τιμών, όταν το συμπληρώσετε θα κάνετε file download as που έχει, και αν ορισμένοι έχετε MATLAB μπορείτε να επιλέξετε και το Excel. Αν όμως ορισμένοι δουλεύετε, γιατί πιο πολλοί από εσάς θα δουλεύετε το FreeMAT, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε αυτό που λέγεται CSV, να επιλέξετε το CSV, αυτή τη μορφή, και να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Βλέπετε. Αυτό το αρχείο είναι με το όνομα που μπορεί να βάλετε και άλλο όνομα, αν θέλετε εσείς. Αλλά το όνομα αυτό παίζει ρόλο σημαντικό, γιατί θα το διαβάσετε στο MATLAB μετά. Δηλαδή το αρχείο εννοώ. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο που εδώ θα το αποθηκεύσετε, δηλαδή μπορείτε να το αποθηκεύσουμε και εμείς ήδη. Αν θέλετε, αποθηκεύετε στο φάκελο D, ας πούμε, με αυτό το όνομα. Έτσι. Για να μην έχει κενά, αν θέλετε να το κάνετε πιο χωρίς κενά, μπορείτε να βάλετε εδώ πέρα χωρίς κενά το όνομα του αρχείου. Και να αφήσετε και το price, να το κάνετε project data, ας πούμε, για παράδειγμα. Ωραία, οπότε κάνετε αποθήκευση. Τώρα αυτό το αρχείο έχει αποθηκευτεί σε μορφή CSV και θα μπορούσαμε να το διαβάσουμε με τη βοήθεια του MATLAB ή του FreeMAT. Άρα η διαδικασία είναι συμπληρώνουμε πρώτα τον πίνακα και μετά πάμε file download as και διαλέγουμε CSV αρχείο για να μπορούμε να το διαβάσουμε με το MATLAB και με το FreeMAT. Αν κάποιοι θέλουν, μπορεί να το πάνε και σε Excel, είπαμε, γιατί το Excel είναι και πιο μια μορφή που μπορεί να δείτε και πιο εύκολα και στο Excel, αλλά με αυτή τη μορφή δεν μπορείτε να διαβάσετε στο FreeMAT, έτσι, μόνο στο MATLAB. Το Excel επίσης διαβάζει CSV αρχεία, έτσι, δεν είναι ότι δεν διαβάζει. Τα CSV αρχεία είναι αρχεία κειμένου, text, όπως θα δείτε. Μπορείτε να τα ανοίξετε και με ένα κειμενογράφο να τα δείτε. Ενώ το Excel είναι binary αρχείο. Διαδικό δηλαδή. Δεν μπορεί, το ανοίγει μόνο το Excel ουσιαστικά. Και κάποια άλλα προγράμματα που είναι συμβατά. Ωραία, οπότε ας πάμε να δούμε λίγο και με τον COVID-19 τι συμβαίνει με τα δεδομένα. Οπότε, εδώ είδαμε πώς μπορείτε να πάρετε για τα προϊόντα. Για τον COVID-19 θα πρέπει να διαλέξουμε, εδώ μιλάμε για χώρες, έτσι, οπότε διαλέγουμε 5 χώρες. Θα πάμε στη συγκεκριμένη σελίδα. Εδώ από κάτω είναι για την Αμερική τα δεδομένα, αλλά καλύτερα να πάμε στη συγκεντρική σελίδα που έχει, για να δείτε πώς μπορεί να αλλάξετε και κάποια άλλη χώρα. Εδώ, αν κατεβείτε πιο κάτω, έχει τις χώρες. Ωραία, οπότε από εδώ μπορείτε να επιλέξετε Αμερική, για παράδειγμα, Ισπανία κτλ. Όποια χώρα θέλετε εσείς. Απλά η χώρα που θα επιλέξετε είναι καλό για να έχει και νόημα και η εργασία να είναι από τις χώρες που είναι σχετικά ψηλά, οι οποίες έχουν και δεδομένα τις τελευταίες 30 μέρες, δηλαδή έχουν κρούσματα τις τελευταίες 30 ημέρες. Δεν έχει νόημα να επιλέξετε μια χώρα, ας πούμε, που δεν έχει καθόλου κρούσματα, έτσι, γιατί δεν θα βγάλετε και συμπέρασμα. Είναι καλό να διαλέξετε χώρες που είναι ψηλά στον πίνακα. Ας πούμε, η Ολλανδία μπορεί να επιλέγει, έτσι. Για παράδειγμα, επιλέγω τώρα την Ολλανδία ή το Βέλγιο. Ωραία. Αν επιλέξουμε το Βέλγιο, για παράδειγμα, που είναι μια χώρα η οποία αν πάμε εδώ προς τα πίσω, έχει. Δηλαδή, να βλέπετε, αν το ξεκινήσουμε σήμερα το project που είναι 12 Απριλίου, πρέπει 12 Μαρτίου, για παράδειγμα, αν κάποιος κοιτάξει, εδώ είναι βέβαια τα total cases και είναι πόσα είναι τα κρούσματα. Καταρχήν για τον COVID-19 έχουμε δύο επιλογές. Ή θα καταγράψετε νεκρούς ή θα καταγράψετε κρούσματα. Και θα καταγράψουμε, για να το πάρουμε λίγο στην εκφώνηση να δούμε τι θα κάνουμε, θα καταγράψουμε για 30 μέρες, τις τελευταίες 30 μέρες και θα καταγράψουμε, μισό λεπτό να δούμε τι ακριβώς καταγράφουμε, έτσι. Καταγράφουμε τα θύματα, τα ημερήσια όμως θύματα ή τα ημερήσια κρούσματα. Δεν θα πάτε να καταγράψετε δηλαδή αυτό που φαίνεται εδώ πέρα που είναι τα total cases, γιατί εδώ μιλάει για τις συνολικές, αθρηστικά δηλαδή, περιπτώσεις. Έτσι, αυτό ούτως ή άλλως έχει αύξηση απορία, έτσι, γιατί κάθε μέρα θα αυξάνονται.
Μάλλον σε ενδιαφέρει τα daily cases. Ή θα πάρει δηλαδή σαν daily new cases, αυτό το πινακάκι που φαίνεται εδώ από κάτω, το οποίο δουλεύει για το Βέλγιο, έτσι, γιατί 12 του μήνα υπήρχαν κρούσματα, οπότε έχει νόημα να το κάνουμε. Ή θα πάτε, βέβαια αργότερα, έτσι, γιατί αυτό το πρώτο μπορεί να το κάνετε σε μια εβδομάδα. Έτσι, σε μια εβδομάδα θα έχουμε και πιο πολλά δεδομένα. Επίσης, αν κάποιο θέλει, μπορεί να κάνει αντί για 30 μέρες, μπορεί να κάνει και παραπάνω, έτσι, μπορεί να κάνει και 40 μέρες. Απλά πρέπει να πάει πιο πίσω τα δεδομένα. Ωραία. Αν δηλαδή ξεκινήσει κάποιο από εδώ, ας πούμε, και καταγράφει, θα δει ότι θα φτάσει σε ένα πιο μεγάλο νούμερο δεδομένων. Όμως, επειδή θέλουμε να το κάνουμε το ίδιο σε όλες τις χώρες, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι και οι άλλες χώρες έχουν 40, τουλάχιστον 40 μέρες με καταγραφή μη μηδενικών κρουσμάτων ή θανάτων. Ωραία. Οπότε είναι καλό, ας το κάνουμε με 30 εμείς, 30 μέρες για όλες τις χώρες, να είμαστε βέβαιοι. Αλλιώς, είπαμε, μπορεί κάποιος να πάει λίγο παραπάνω, αλλά πρέπει να ισχύει για όλες τις χώρες που θα επιλέξει. Άρα εδώ τι κάνουμε. Μπορούμε να πάμε στην τελευταία μέρα. Αν πάμε στην τελευταία μέρα και διαλέξουμε 30, θα πρέπει να πάμε στο Excel, σε αυτό εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ πέρα κανονικά πρέπει να πάμε στη στήλη. Εδώ είναι το 20, έτσι. Αν το προχωρήσουμε λίγο, δηλαδή πρέπει να πάμε σε άλλα 10 νούμερα εδώ. Εδώ πρέπει να είμαστε στο 30 λογικά. Αν κάνουμε. Συγγνώμη. Κάπου εδώ πρέπει να το count. Δηλαδή από εδώ ξεκινάμε και πίσω. Αυτό το βέβαια μπορείτε να το βρείτε και εύκολα εσείς. Μια στιγμή να. Ναι, το count είναι 20 εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ, αν βάλετε δηλαδή δεδομένα, θα αρχίσει το count να αυξάνει. Έτσι, από το AD και μετά θα πάει στο 30. Σιγά σιγά. Το βλέπετε. Επομένως, αυτό εδώ πέρα, σε αυτή τη θέση, θα γράψετε τα σημερινά κρούσματα, ας πούμε, τις χώρες που έχετε επιλέξει. Τα χθεσινά, μάλλον, γιατί είναι μια μέρα πίσω εδώ, έτσι. Οπότε γράφουμε 1629 εδώ πέρα, τα daily new cases. Αν μιλήσετε πάντα για new cases, αν μιλήσετε για θανάτους, θα πάτε σε αυτό το πινακάκι που είναι για τα deaths και θα πάτε πάλι. Και εδώ υπάρχουν deaths, έτσι. Δηλαδή, αν πάτε 12, αν και εδώ πιο πίσω δεν έχει. Εδώ τώρα θέλει λίγο προσοχή. Γιατί δεν έχει από τις 19 Μαρτίου και μετά. Αυτό δηλαδή σε μια εβδομάδα μπορείτε όμως να τα καταγράψετε τα δεδομένα λίγο πιο μετά. Δηλαδή, αν περιμένετε μια εβδομάδα για την καταγραφή, θα έχουμε προχωρήσει εδώ την ιστορία, οπότε θα μπορείτε να καταγράψετε. Αναφέρομαι γιατί δεν έχει νόημα το 0 από εδώ και πίσω, γιατί δεν θα έχετε πολλά δεδομένα να επεξεργαστείτε μετά. Γι' αυτό αναφέρομαι ότι πρέπει να είναι μηδενικά. Να έχει ξεκινήσει δηλαδή ο ιός να έχει εμφανίσει νεκρούς, για παράδειγμα, εδώ, σε όλο το διάστημα. Θα ήταν καλό αυτό γενικά. Μπορείτε όμως και να ξεκινήσετε εδώ και να βάζετε 0, είναι λάθος. Δηλαδή να ξεκινήσετε με το 0 εδώ και να προχωρήσετε. Αν θέλετε. Λοιπόν, οπότε απλά το λέω για να έχετε πιο πλούσια δεδομένα και πιο σωστά από συμπεράσματα. Οπότε εδώ ας πούμε ξεκινάμε με 2,54, εδώ βάζουμε 327. Οπότε αν το ξεκινήσουμε να το συμπληρώνουμε, θα πάμε εδώ και θα βάλουμε το 2,54. Θα πάμε ακριβώς στην προηγούμενη στήλη και θα βάλουμε το 327, 327, συνεχίζουμε αμέσως στην προηγούμενη στήλη και βάζουμε το 496. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνουμε τα δεδομένα για το Βέλγιο και προχωράμε μέχρι να φτάσουμε 30 μέρες πίσω ουσιαστικά. Οπότε αν δεν έχουμε και συμπληρώνουμε όλο το πινακάκι όπως φαίνεται εκεί, το αντίστοιχο. Βέβαια, αν πάρουμε νεκρούς για το θύματα για το Βέλγιο, θα πρέπει να είναι θύματα και για τις άλλες χώρες. Έτσι, δεν έχει νόημα να πάρουμε θύματα εδώ και για τις άλλες χώρες να πάρουμε κρούσματα. Άρα θα διαλέξετε ή τα daily new deaths ή θα πάτε με κρούσματα που είναι εδώ πέρα. Τα new cases. Γενικά, εγώ με τις νόμιμες να δουλέψετε πιο πολύ με τα deaths, επειδή αυτά είναι κάτι το. Ξέρετε, έχετε φαντάζομαι ενημερωθεί και από τις ειδήσεις, επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει και είναι κάτι πιο. Θέλω να πω είναι τα κρούσματα δεν τα μετράνε τόσο σωστά, μπορεί να μην γίνονται σωστά οι καταγραφές, ενώ αυτά εδώ πέρα είναι, η καταγραφή τους είναι, ουσιαστικά είναι σίγουρα σωστή. Δεν υπάρχει κάποιο λάθος, κάποιο σφάλμα εδώ στην καταγραφή. Ενώ στα κρούσματα ξέρετε ότι μπορεί μια χώρα να μην κάνει σωστή καταγραφή κρούσματων, να είναι πιο αυστηρή στις καταγραφές της, να ζητάει από τον κόσμο να μένει στο σπίτι ας πούμε, και να μην καταγράφει μετά το τι συμβαίνει σε όλους. Ή σε άλλες χώρες γίνεται η καταγραφή πολύ πιο με φτενή μορφή ή αλλάζει πολιτική. Έτσι, μπορείτε να δείτε μια χώρα που αλλάζει πολιτική και ξαφνικά έχουν πολλά κρούσματα. Και οφείλεται σε ότι ξεκινάνε και κάνουν ελέγχους
σε πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ακόμα και σε πληθυσμό ο οποίος δεν εμφανίζει συμπτώματα. Οπότε εκεί δεν έχει νόημα να πάμε. Γι' αυτό το λόγο προτιμώ να δουλέψουμε πιο πολύ με death, τα οποία είναι, εντάξει, είναι δεδομένα τα οποία δεν αλλάζουν και είναι σωστά στη διάρκεια του χρόνου. Οπότε φαντάζομαι όλοι καταλάβατε με ποιο τρόπο δουλεύουμε και συμπληρώνουμε αυτόν τον πίνακα και στην περίπτωση του κορονοϊού. Να κοιτάξουν να δω αν υπάρχει καμιά απορία. Το αρχείο CSV το διαβάζει επίσης στο MATLAB. Ωραία. Θα δείτε τώρα που θα το αποθηκεύσω. Ας πούμε, το κάνω εγώ στη μορφή που ήταν πριν, παράδειγμα, και το κάνω λήψιος. Αν το κάνει λήψιος ήδη, ας πούμε, ας το κάνουμε μια φορά, δεν είναι κακό να το δείτε. Κάνουμε λήψιος λοιπόν το CSV. Ωραία, ας το κάνουμε override εδώ, δεν πειράζει. Ωραία, οπότε το έχουμε κατεβάσει. Τώρα, θα δούμε και πώς θα το διαβάσετε στο MATLAB και στο FreeMAT. Θα δουλέψουμε και τα δύο. Ας πάμε τώρα να δούμε λίγο τα επόμενα ερωτήματα. Άρα, όποιος έχει φτιάξει μόνο το CSV, χωρίς να κάνει κάτι άλλο, γιατί το CSV παραδίδεται, έτσι. Δηλαδή, όποιος κάνει όλο το πρώτο ερώτημα, που είναι η καταγραφή μόνο των δεδομένων, έχει ουσιαστικά πάρει το 10% της βαθμολογίας του project ή το 15% ανάλογα. Άρα, είναι σημαντικό. Τώρα, εδώ θα χρειαστεί. Θα μου πείτε για ποιο λόγο, πού θα βάλουμε τα δεδομένα, ποια χώρα έχουμε καταγράψει ή ποιο προϊόν έχουμε καταγράψει. Αυτά τα δεδομένα θα τα βάλετε στο project μέσα στον κώδικα και θα τα βάλουν και στην αναφορά. Εδώ στο CSV δεν μπαίνουν τα δεδομένα. Στο αρχείο δηλαδή που κάναμε πριν, δεν θα τα βάλετε πουθενά εδώ. Δεν θα γράψετε δηλαδή εδώ τις χώρες αρχικά και τα λοιπά ποιες είναι. Εδώ τα αφήσετε όπως είναι. Ωραία. Εδώ θα γράψετε μόνο τα αριθμητικά δεδομένα. Δεν θα εμφανίσετε τις χώρες ή τα προϊόντα. Το ποιες χώρες και ποια προϊόντα είναι θα τα καταγράψετε μέσα στον κώδικα και στην αναφορά. Που θα δείτε πώς το κάνουμε στη συνέχεια. Άρα, εδώ ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Και πάμε λίγο να δούμε παρακάτω τι θα χρειαστεί να κάνετε. Παρακάτω θα χρειαστεί να πάμε στο β' ερώτημα σιγά σιγά. Αλλά πριν πάμε στο β' ερώτημα, ο οποίος εδώ θα χρειαστεί να αναπτύξετε κώδικα καινούριο, τον οποίο θα σας δώσω πληροφορίες, αλλά δεν θα πάμε να λύσουμε τώρα να γράφουμε κώδικα εδώ, θα πρέπει να το κάνετε στον κώδικα. Θα πάμε λίγο να σας βοηθάω λίγο παραπάνω στο project, γιατί σας δίνω ένα μέρος έτοιμου κώδικα. Αν πάτε στο e-class στα έγγραφα και πάτε στο project, από εδώ βλέπετε ένα αρχείο data.csv το οποίο είναι έτοιμο επίσης, έτσι, το οποίο έχει κάποια δεδομένα. Και με το οποίο μπορείτε να δουλέψετε. Δηλαδή δεν μπορεί να δουλέψετε, αν δουλέψει κάποιος με αυτό το αρχείο θα χάσει το 10% που είναι για να φτιάξει τα δικά του δεδομένα. Αλλά θα μπορούσε να δουλέψει κάποιος στην αρχή που δεν έχει φτιάξει δικά του δεδομένα για να προχωρήσει λίγο το project. Οπότε κάνουμε εδώ αποθήκευση το αρχείο το συγκεκριμένο, το κάνω και αυτό στο D και το ανοίγουμε με το MATLAB. Ωραία, θα το ανοίξουμε μετά και με το FreeMAT. Open. Αν το ανοίξουμε το συγκεκριμένο αρχείο στο D που το έχουμε αποθηκεύσει, θα δείτε ότι έχει ένα. Συγγνώμη, αυτό το αρχείο τρέχει τώρα. Θα πάμε σε αυτό το MATLAB. Αυτό το MATLAB μου έτρεχε κάποιο κώδικα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό δεν μπορώ να το δουλέψω τώρα. Οπότε ας ανοίξουμε εδώ. Εδώ βέβαια τα ελληνικά δεν φαίνονται. Θέλετε να μου πείτε ότι φαίνονται τα ελληνικά. Ναι, αλήθεια είναι ότι δεν φαίνονται τα ελληνικά στο MATLAB, αλλά στο FreeMAT φαίνονται τα ελληνικά. Εδώ είναι κάποια σχόλια. Αν το ανοίξω στο FreeMAT. Ας ανοίξουμε και στο FreeMAT για να βλέπετε και τα σχόλια. Στο MATLAB που έχω εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, για κάποιο λόγο δεν φαίνονται τα σχόλια. Οπότε ας πάμε στο FreeMAT. Δεν είναι ότι εκεί που που έχω βάλει τα σχόλια δεν έχει να κάνει με τον κώδικα. Έτσι. Είναι κάποια σχόλια που είναι γραμμένα στα αγγλικά, γι' αυτό δεν φαίνονται. Έχει να κάνει με την κωδικοποίηση των χαρακτήρων. Ωραία, αυτός είναι ο κώδικας. Εδώ βλέπετε, διαβάζω το αρχείο data.csv. Άρα, κανονικά, εγώ τα δεδομένα που έχω αποθηκεύσει εδώ κάτω, αυτό το test data, μπορώ να το κάνω και με το ονομασία ή να το αλλάξω από πάνω, το ίδιο πράγμα είναι. Αν το κάνω από εδώ, rename, ας πούμε, μπορώ να το πω data.csv, για να μην πειράξω τον κώδικα καθόλου. Ωραία, οπότε αλλάζουμε το όνομά του. Εδώ το data.csv. Αυτό το κώδικα θα πρέπει εσείς να τον κατεβάσει και να τον αλλάξετε. Δηλαδή, θα το χρησιμοποιήσετε. Είναι βοηθητικό. Δεν τον γράφουμε από την αρχή, αφού υπάρχει έτοιμο να τον αλλάξουμε. Στη γραμμή 3 φαίνεται το όνομα του αρχείου που θα διαβάσουμε, έτσι. Που το κάναμε data.csv.
στη γραμμή 5 διαβάσουμε το αρχείο με τη βοήθεια της συνάρτησης αυτής CSV Read, η οποία υπάρχει στο MATLAB. Δηλαδή, αν κάποιος στο MATLAB χρησιμοποιήσει CSV Read, και εδώ υπάρχει CSV Read, έτσι. Ακριβώς η ίδια είναι. Και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Θα δείτε το κώδικα, θα δείτε λειτουργεί και στα δύο. Εδώ, τώρα που είναι το α1 μέχρι α5, θα πρέπει να μπείτε εσείς και να γράψετε, για παράδειγμα, αφού μιλάμε εδώ για το value, για παράδειγμα, μιλήσουμε για δεδομένα κορονοϊού, θα πρέπει να γράψετε εδώ πέρα τις χώρες. Ωραία, έγραψα εγώ value. Μπορώ να γράψω τις υπόλοιπες στα αγγλικά κανονικά. Ή εδώ, αν θέλετε, αν πάει κάποιος και βάλει κινητά, μπορεί ας πούμε, να πάρει εδώ το μοντέλο του κινητού, ποιο είναι. Ας μην βάλει τώρα αναλυτικά, ας βάλει το βασικό όνομα του κινητού και να το περάσει μέσα στο κώδικα. Άρα, ουσιαστικά το πιο εύκολο κομμάτι που έχει να κάνει τώρα στην αρχή είναι στο φρήμα της νομιτογράφου, έτσι. Οπότε, ας πάμε στο φρήμα. Είναι εδώ μέσα να περάσετε τα ονόματα των προϊόντων ή των. Αν θέλει κάποιο να το φέρει σωστά. Τώρα, εδώ μου το φέρνει έτσι με μεγάλα γράμματα, γιατί κρατάει λίγο και τα fonts. Δεν έχει καμιά ουσία αυτό. Μπορεί κάποιο να το περάσει στο notepad πρώτα και μετά από εδώ να το αντιγράψει για να φαίνεται σωστά εδώ πέρα, έτσι. Και να το ξαναφέρει εδώ. Ωραία, για το φρήμα. Στο MATLAB δεν το κάνει αυτό με τα μεγάλα γράμματα που είδατε πριν. Οπότε μπορείτε να φέρετε εδώ πέρα πρώτα στο γυμνογράφο και μετά να τα περάσετε μέσα εδώ. Για να μην φαίνεται αυτό τα μεγάλα γράμματα. Οπότε συνεχίζουμε και το συμπληρώνουμε όλα τα προϊόντα εδώ ή τις χώρες. Αυτό εδώ πέρα το που γράφω 5 ή επί 20 είναι ο πίνακας. Εδώ κάποιος ας πούμε μπορεί. Σχόλια είναι αυτά έτσι εντωμεταξύ, δεν είναι κάτι. Δηλαδή εδώ το κώδικα δουλεύει. Αν θέλει κάποιος να δουλέψει με 5 επί 25 πίνακα ή με. Να βάλει 10 προϊόντα ας πούμε, και να δουλέψει με 10 επί 30 πίνακα μπορεί να το κάνει έτσι. Με οποιοδήποτε μέγεθο πίνακα μπορεί να το κάνει. Αλλά ας πούμε ότι το κάνουμε 5 επί 20. Γι' αυτό έχω βάλει εδώ πέρα τα σχόλια. Ή με 5 επί 30 αν κάνει για τις χώρες. Ωραία, εδώ τώρα σε αυτή την επόμενη γραμμή, δηλαδή μέχρι εδώ δεν έχει να κάνει ουσιαστικά τίποτα δύσκολο. Επίσης σε αυτή τη γραμμή, στη 19, θα πρέπει να διορθώσετε τη 19 γραμμή, αυτή είναι η 19 γραμμή να μην επεμφανίζεται στην οθόνη. Θα πρέπει να το διορθώσετε ώστε στην οθόνη να εμφανιστεί το κατάλληλο μήνυμα ανάλογα με το τι κάνει το πρόγραμμα. Εδώ λέω 0 για exit, 1 για την εκτέλεση της συνάρτησης αυτής εδώ κτλ. Οπότε, ό,τι γράφει η εκφώνηση του project θα πρέπει να μπει εδώ μέσα. Το slash n σημαίνει αλλαγή γραμμής. Οπότε μπαίνει κάθε φορά μετά από το κείμενο που θα γράψετε. 3 για την εκτέλεση τη κτλ. Αυτό το τι εκτέλεση, τι σημαίνει το 2 και το 3, εμφανίζεται στην εκφώνηση του project. Εδώ στο τέλος, που αναφέρομαι για την εξουσιασία δεδομένων, γράφω εδώ πέρα. Αν δώσω χρήση 0, βγαίνει το πρόγραμμα. Αν δώσω χρήση 1, καλείται αυτή η συνάρτηση. 2 αυτή. 3 αυτή κτλ. Οπότε αυτό το κείμενο εδώ θα πρέπει να το μεταφέρετε εσείς αντίστοιχα στον κώδικα που εμφανιζόταν εδώ που λέμε πριν από λίγο. Ωραία. Εδώ πέρα λέω, σε αυτή τη γραμμή. Δηλαδή εδώ που λέει 2 για την εκτέλεση της, θα πείτε 2 για την εκτέλεση της αυτής εδώ. Οπότε θα πρέπει να πάρετε αυτό εδώ πέρα, το φέρετε σε αυτό το σημείο. 3 για την εκτέλεση της. Short projects, ωραία, το μήνυμα δηλαδή, και τα λοιπά. 4 μετά θα βάλετε, slash n 4, για την εκτέλεση της αυτής εδώ, 5 για αυτήν και τα λοιπά. 5 περιπτώσεις υπάρχουν. Ωραία. Οπότε για αυτές τις 5 περιπτώσεις θα πρέπει να λειτουργήσει ο κώδικας. Οπότε, αν δείτε εδώ πέρα, τι κάνει ο κώδικας αυτός εδώ. Στην αρχή βάζω το OK είναι 1, έτσι. Και διαβάζω το OK. Το OK είναι η είσοδος του χρήστη, με το input. Αν ο χρήστης δώσει, ας πούμε, για παράδειγμα, 0, αυτή η while, λέει, είναι, όσο το while είναι διάφορο του μηδενός, θα μπει στην if, θα τρέξει το exit και μετά θα βγει έξω. Γιατί αν το OK είναι 0, βγαίνει έξω. Ουσιαστικά τελειώνει ο κώδικας. Αν το OK όμως είναι διάφορο του μηδενός, δηλαδή ο χρήστης δεν έχει δώσει 0, θα μπαίνει σε αυτές τις if. Και θα τρέχει το κώδικα που υπάρχει εδώ μέσα στις if. Αν το OK είναι 1, θα πρέπει να τρέξει αυτή η συνάρτηση. Σας τον έχω γράψει ήδη τον κώδικα εδώ, για το OK στον 1. Βλέπετε, να, αυτό εδώ πέρα είναι. Αν το OK είναι 2, θα πρέπει να βάλετε σε αυτό τον κώδικα από κάτω. Αν το OK είναι 3, θα πρέπει να βάλετε αυτόν εδώ, κτλ. Ωραία. Δηλαδή, αυτοί οι κώδικες θα πρέπει να μπουν εδώ μέσα. Αυτές οι γραμμές, που δεν είναι κώδικας ακριβώς, είναι κλειδί συνάρτησης. Ωραία. Θα πρέπει να καλεστεί αυτή η συνάρτηση, θα πρέπει να καλεστεί η άλλη συνάρτηση, κτλ. Οι παράμετροι είναι το OK και τα names κάθε φορά, έτσι. Είναι τα ίδια.
Το χ και τα νέμς, τα νέμς είναι πάνω, τα έχουμε δώσει, έχουμε δώσει τιμές. Και το χ είναι ο πίνακας, ο οποίος έχει διαβαστεί από το αρχείο το CSV. Επομένως, μέχρι, δηλαδή, η ουσία δηλαδή, το να πειράξει κάποιο αυτό το αρχείο, το project.m και να το διορθώσει, ανάλογα με το τι θέλει να κάνει ο ίδιος, είναι πολύ εύκολο. Το δύσκολο κομμάτι είναι να φτιάξουμε τις συναρτήσεις. Γιατί εδώ πέρα καλούμε, για παράδειγμα, τη συναρχή, ας πούμε, το πρόγραμμα αυτό θα τρέχει μόνο για το 0, μόνο για να κάνει exit. Δεν θα υπάρχει άλλη συνάρτηση που καλούμε. Γιατί καμιά από αυτές δεν θα έχουν ειδοποιήσει, οπότε δεν θα κάνει τίποτα. Μόνο θα τρέχει. Αν βάλει ένα κάποιο, ας πούμε, θα βγάλει error το. Ο κώδικας θα βγάλει μήνυμα λάθος, γιατί αυτή η συνάρτηση θα υπάρχει. Δηλαδή θα πρέπει κανονικά μετά να πάμε να φτιάξουμε τις συναρτήσεις. Θα πρέπει να πάμε στο πάνω κομμάτι εδώ που λέω 1, 2, 3 κτλ. Και να πάμε τη σειρά και να κατασκευάσουμε αυτές τις συναρτήσεις. Αυτές τις συναρτήσεις είναι μόνο με ένα αρχεία, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε ότι θέλει κάποιος να φτιάξει αυτή τη συνάρτηση. Αν το κάνει με το FreeMat, θα πρέπει να κάνει file, new file, να φέρει αυτή τη συνάρτηση εδώ. Να την αποθηκεύσει στο όνομα που είναι αυτό εδώ πέρα. Ωραία, την αποθηκεύει. Και εδώ πέρα μετά πρέπει να πει και να γράψει τον κώδικα. Θα πρέπει δηλαδή να δει τι θέλει αυτή η συνάρτηση να κάνει. Αυτή η συνάρτηση παίρνει αυτές τις δύο παραμέτρους και υπολογίζει αυτά τα δύο. Και εδώ αναφέρει την περιγραφή της συνάρτησης. Θα τα δούμε λίγο και πιο αναλυτικά. Απλά θα πρέπει να το κάνει αυτό 7 φορές κανονικά, αν θέλει να τις κάνει όλες τις συναρτήσεις. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος να καταφέρει να κάνει μόνο την πρώτη συνάρτηση και τη δεύτερη συνάρτηση, για παράδειγμα. Και να μην μπορέσει από εδώ και κάτω να δουλέψει. Θα έχει κάνει αυτές τις δύο συναρτήσεις και θα λειτουργεί ο κώδικας μόνο για την περίπτωση που καλεί τις συγκεκριμένες συναρτήσεις. Θα μου πείτε τώρα, εδώ πέρα μπορεί να με ρωτήσει κάποιος που παρατηρεί προσεκτικά αυτά που έχω πει. Εδώ έχουμε μέχρι 5. Δηλαδή, έχω δώσει, αν θέλετε, 5 συναρτήσεις να καλέσω και εδώ πάνω μου έχουμε φτιάξει 7 συναρτήσεις. Για ποιο λόγο ισχύει αυτό, δηλαδή, κάποιες συναρτήσεις δεν τις καλούμε καθόλου? Η απάντηση είναι κάτι αντίστοιχο, δηλαδή ότι δεν τις καλούμε όλες τις συναρτήσεις στον κώδικα, αλλά μπορεί κάποιες συναρτήσεις να είναι βοηθητικές. Δηλαδή, τι εννοώ βοηθητικές? Η get person, για παράδειγμα, που είναι στο έκτο εδώ πέρα ερώτημα, η get person θα τη χρησιμοποιήσει σε συνάρτηση get correlated που είναι στο 7. Δηλαδή, αν κάποιος φτιάξει την get correlated και δεν έχει φτιάξει την get person, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτή εδώ πέρα που καλείται στον κώδικα. Βλέπετε, εδώ καλούμε την get correlated. Η get person όμως καλείται εσωτερικά από την get correlated. Άρα θα πρέπει κανονικά να υλοποιηθούν και οι δύο. Άσχετα ότι δεν καλείται η get person μέσα από τον κώδικα εδώ, καλείται ενδιάμεσα. Εσωτερικά, συγγνώμη, καλείται. Μέσα από την get correlated. Ωραία. Οπότε στην ουσία θα πρέπει, αν κάποιο θέλει να παραδώσει πλήρες ένα project, δηλαδή να μπορέσει να καταλήξει και να το υλοποιήσει όλο, θα πρέπει να υλοποιήσει και τις 7 συναρτήσεις που φαίνονται εδώ πέρα. Θα τις πάρουμε τώρα με τη σειρά και προτείνω, αν θέλετε, να μην κάνουμε, αφού ξεκίνησαμε και λίγο πιο αργά, να μην κάνουμε ακριβώς τώρα το διάλειμμα. Να μην κάνουμε τώρα το διάλειμμα και να, αν θέλετε, επειδή βλέπω τώρα κάποιες απορίες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν και σας εξήγησα ίσως εγώ πιο αναλυτικά, δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα οι απορίες να τις απαντήσω που είναι γραμμένες. Δηλαδή, αυτό που γράφει η πρώτη απορία είναι τι εννοείται δικά του δεδομένα. Δικά του δεδομένα εννοώ τα δεδομένα τα οποία θα έχει συμπληρώσει εδώ μέσα, έτσι. Αυτά είναι τα δικά του δεδομένα. Γιατί εδώ αυτά τα δεδομένα είναι τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή, που είναι τα δεδομένα που σα έχω δώσει που είναι και λάθος. Δηλαδή, είναι τυχαία δεδομένα, δεν έχουν να κάνουν με την εργασία. Δεν είναι λάθος ακριβώς, οι τιμές εννοώ είναι τυχαίες, έτσι. Αυτά δεν είναι δεδομένα από τον κορονοϊό, ούτε δεδομένα από κάποια. Είναι δεδομένα από κάποιες τιμές προϊόντων. Τα έχω βάλει με τυχαίο τρόπο εδώ. Ωραία. Οπότε, ποια απορία θέλετε να σας λύσω τώρα? Ναι, διάλειμμα θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε λίγο πιο μετά για να ξεκουραστείτε λίγο. Απλά θα δούμε τώρα αναλυτικά το project. Υπάρχει κάποια άλλη απορία που θέλετε να σας απαντήσω? Μέχρι εδώ τα έχετε καταλάβει όλα? Και να πάρουμε σιγά σιγά τις συναρτήσεις να δούμε τι κάνουν. Πρέπει να φτιάξετε. Ωραία, αυτό τώρα δεν έχει να κάνει το project, θα σας το εξήγησα και πριν. Όσοι μπροστά είναι θεωρία και είναι φοιτητές, προφανώς οι φοιτητές ούτε ίδια είναι μόνο θεωρία, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να γράψουν τελικό διαγώνισμα όταν ανοίξουμε, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να κάνουν ούτε project ούτε εργασίες. Υπάρχει και ανακοίνωση στο e-class που το αναφέρει. Αν πάτε σε ανακοίνωση e-class πρώτης του μαθήματος, το αναφέρουμε.
Όσοι χρωστάνε, όσοι είναι από το ΤΕΙ, ισχύει ότι ισχύει στο ΤΕΙ. Υπάρχει θεωρία και εργαστήριο. Το καθένα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Αυτά που αναφέρουμε τώρα για το project αφορούν το εργαστήριο. Οι φοιτητές όμως του Πανεπιστημίου τα κάνουν όλα κανονικά. Γιατί εκεί το μάθημα είναι ενίο. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να περάσει στο εργαστήριο και να ψάξει τη θεωρία. Καλά, βέβαια εκεί πέρα το μάθημα είναι, το έχουμε ξαναπεί, είναι ενίο το μάθημα και δεν υπάρχει ξεχωριστά θεωρία και εργαστήριο στις βαθμολογίες. Συμβαίνει μια βαθμολογία. Άλλη απορία. Καλό είναι να τις λύσετε όλες τις απορίες που έχετε και μια και δεν έχουμε κι άλλο τρόπο. Και αν θέλει κάποιος μπορεί να μιλήσει κιόλας, έτσι. Νομίζω θα σας ακούω εγώ κανονικά, αν θέλει να γράψει. Επομένως, αφού δεν υπάρχει, θα πω ότι φαίνεται άλλη απορία ή υπάρχει άλλη απορία. Αν δεν υπάρχει άλλη απορία, συνεχίζουμε. Οπότε, να πάμε να δούμε τις συναρτήσεις. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις συναρτήσεις που υπάρχουν εδώ στο... Κύριε Παναγιωτάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Να δούμε το MATLAB πώς με το αρχείο, γιατί έχω δοκιμάσει πολλούς τρόπους και δεν μου τρέχει το αρχείο. Ούτε το Excel, ούτε το άλλο, το CSV. Θα το δείξετε και αυτό. Ναι, μπορούμε να το δούμε και αυτό τώρα. Ας το δούμε λίγο, ας το δούμε, αφού πριν πούμε συνάρτηση, ας το δούμε μια στιγμή να δούμε πώς λειτουργεί. Καταρχήν, αν κάποιοι έχουν πρόβλημα στο MATLAB, υπάρχει και να βάλουν για το FreeMAT, έτσι το FreeMAT είναι δωρεάν. Αν, δηλαδή, γιατί δεν ξέρω τώρα, μήπως το πρόβλημα που έχει κάποιο στο MATLAB οφείλεται για παράδειγμα σε μια έκδοση παλιά του MATLAB ή δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά μπορεί να δοκιμάσει το FreeMAT επειδή το FreeMAT είναι δωρεάν. Έτσι. Μπορεί να το κατεβάσει ούτως ή άλλως. Γι' αυτό δείχνω στο FreeMAT πρώτα, που το έχετε διαθέσιμο όλοι, και μετά θα δείξουμε και στο MATLAB. Λοιπόν, εδώ έχω τον κώδικα, είπαμε data.csv το αρχείο. Ωραία, το είδατε πώς το κατέβασα. Είναι το σημαντικό να το κατεβάσετε με τον τρόπο που το κατέβασα και εγώ το αρχείο όμως, έτσι. Δηλαδή να πάτε στο Google, σε αυτό εδώ το... πού το κάναμε πριν. Λοιπόν, εδώ είναι το... Ενώ να πάτε στο Google Sheets, να συμπληρώσετε αυτό εδώ πέρα όπως έχω συμπληρώσει εγώ, εδώ. Ωραία. Και από εδώ να το κάνετε λήψη. Κάτι που είναι σημαντικό εδώ πέρα είναι να είναι με τελείες τα στοιχεία. Δεν ξέρω αν είναι σας με κόμματα. Αλλά αν είναι με κόμματα πρέπει να γίνουν τελείες. Αν υπάρχουν δεκαδικά στοιχεία εδώ, δεκαδικά ψηφία, πρέπει να μπουν με τελείες. Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα έχει πρόβλημα μετά να το διαβάσετε. Άμα κάποιο δηλαδή εδώ τις τιμές τις γράφει κατά λάθος με κόμματα, δηλαδή γράφει 123, αυτό είναι λάθος. Δεν είναι αριθμός αυτός. Εδώ μπαίνουν με τελείες. Ο διαχωρισμός είναι με τελείες. Ωραία. Οπότε ένα πιθανό λάθος είναι αυτό. Τα δεδομένα πρέπει να είναι οπωσδήποτε με αυτή τη μορφή, με τελείες τα δικαδικά ψηφία. Αν κάποιος δουλέψει τώρα με τα δεδομένα του COVID, δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα γιατί είναι ακέραιοι αριθμοί, οπότε ούτως ή άλλως εκεί δεν βάζει τα δικαδικά ψηφία. Επομένως, ας πάμε τώρα να δούμε πώς θα το διαβάσουμε. Θα δοκιμάσουμε πρώτα το FreeMAT. Στο FreeMAT πρέπει να πάω στο φάκελο επίσης στο D για να δουλέψω, έτσι, εδώ είναι το D. Ωραία. Και μπορώ να ανοίξω, έχουμε ήδη ανοιχτό νομίζω το αρχείο, αυτό το αρχείο project. Δεν έχω πειράξει τίποτα εδώ πέρα όπως έχετε δει ουσιαστικά, μόνο αυτό εδώ πέρα έχω αλλάξει. Και θα δούμε πώς τρέχει. Αν το τρέξουμε, το τρέχουμε με δύο τρόπους. Αλλά ο καλύτερος τρόπος, επειδή εδώ υπάρχει τώρα η συνάρτηση input, ο καλύτερος τρόπος να το τρέξουμε δεν είναι το βελάκι, να γράψουμε εδώ την εντολή prods, που είναι το όνομα του αρχείου, να το γράψουμε στο command line. Στο command window, όπως αναφέρεται εδώ πέρα. Αν το πατήσουμε το prods, εδώ τώρα μας κάνει ένα λάθος γιατί ότι δεν μπορεί να ανοίξει το αρχείο. Βλέπετε. Could not be opened. Οπότε πρέπει να το διερευνήσουμε τώρα αυτό το λάθος. Είναι μια ωραία περίπτωση να δούμε τώρα γιατί δεν δουλεύει. Κάτι δύσκολο μπορεί να έχει κάτι σε εσάς, έτσι. Ή σε κάποιον να δούλεψε. Αν πάμε στο φάκελο που βρήκε το... βρήκε το project στο D, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με το αρχείο το συγκεκριμένο. Γιατί μήπως δεν υπάρχει, μήπως έγινε κάποιο λάθος. Βλέπετε ότι το αρχείο αυτό έχει όνομα project data. Άρα έχω λάθος όνομα αρχείου δώσει εδώ πέρα. Εγώ το έχω πίσω κώδικα. Βλέπετε data.csv. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το αλλάξω ή να το αλλάξω όνομα από εδώ ή να το αλλάξω όνομα από εδώ. Εδώ λέει να βάλω project data ή να αλλάξω όνομα στο όνομα του αρχείου που κατέβασα. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλετε τα δύο.
Εδώ μπορώ να κάνω rename και να το κάνω data. Ωραία, τώρα υπάρχει το data τελικά CSV. Για να το δοκιμάσουμε πάλι. Επάνω βελάκι μπορεί να εκτελέσουμε την προηγούμενη εντολή. Τώρα δούλεψε. Και πώς το ξέρω ότι δούλεψε? Δούλεψε γιατί έβγαλε αυτό το μήνυμα εδώ, που είναι αυτό εδώ πέρα το SPRITEF που έχω γράψει. Που δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, γιατί πρέπει να γράψουμε και τα υπόλοιπα. Εδώ δίνω κάτι για το. Αν δώσω 0, θα κάνει έξοδο, έτσι. Οπότε βγαίνει. Αν την ώρα μπορώ να δώσω μόνο 0, δεν μπορώ να δώσω κάτι άλλο, γιατί δεν έχουμε υλοποιήσει καμία συνάρτηση. Το ξανατρέχουμε. Έτσι, άμα δώσω 1 για παράδειγμα, επειδή δεν έχει υλοποιηθεί αυτή η συνάρτηση, θα μου κάνει μήνυμα λάθος εδώ. Συγγνώμη. 1. Κάτι τώρα δεν έχει πάει καλά εδώ πέρα. Πάλι υπάρχει ένα προβληματάκι εδώ. Ας το βγάλουμε έξω. Ας το καθαρίσουμε για να το ξανατρέξουμε. Λοιπόν, ας δώσουμε 1. Δώσαμε 1, παρόλα αυτά είδατε ότι η current average εδώ δεν υπάρχει και όμως δεν έβγαλε μήνυμα λάθος. Για να δούμε πως υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει. Κανονικά εδώ, έτσι το μάθημα δεν χωρίς να το πλήσω εγώ, το free mat. Κανονικά πρέπει να βγάλει μήνυμα λάθος. Να το ξαναδοκιμάσουμε. Πάντως μου αρέσει γενικά και η περίπτωση αυτή που μου βγάζει και εμένα λάθη, γιατί μπορεί να τα βγάζει και σε εσάς. Και ή, μάλλον αν βλέπετε κάποιον που να δείτε πώς θα αντιμετωπίσει τα λάθη που του βγάζει χωρίς να το περιμένει, έτσι. Γιατί εγώ δεν περίμενα να βγάλει λάθος. Οπότε να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Κανονικά αυτό μπορούμε, κάτι απλό μπορούμε να κάνουμε είναι να χτυπώσουμε εδώ το OK. Να χτυπώσουμε εδώ το OK, να δούμε τι τιμή έχει το OK. Έτσι, εδώ διαβάζουμε μια τιμή από το πληκτρολόγιο. Αυτή η τιμή, τι τιμή έχει εδώ πέρα. Γιατί, για ποιο λόγο δεν. Κανονικά πρέπει να μπει σε αυτό εδώ πέρα το if και να βγάλει ένα μήνυμα ασφάλματος στο FreeMat. Κι όμως δεν μπήκε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα χτυπώσω το OK. Θα χτυπωθεί εδώ το OK για να δούμε όντως. Αν του δώσω δηλαδή ένα εδώ πέρα, τι τιμή έχει πάρει το OK. Όντως έχει πάρει τιμή ένα το OK. Και μου βγάζει εδώ πέρα one more inputs not assigned in one. Ναι, αυτό που μου βγάζει ουσιαστικά μου βγάζει ένα warning εδώ. Ενώ κανονικά είναι λάθος, δεν μου βγάζει λάθος. Το χρήμα μου βγάζει warning ότι. Ουσιαστικά υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Σε αυτήν εδώ τη συνάρτηση. Αυτό μου βγάζει αυτή τη στιγμή. Αν το τρέξουμε το ίδιο πράγμα στο MATLAB, θα δείτε ότι θα μου βγάζει μήνυμα λάθος στο MATLAB. Πρέπει να το δοκιμάσουμε. Δηλαδή ακριβώς το ίδιο project. Απλά εδώ δεν εμφανίζεται σε τα κείμενα, δεν πειράζει. Θα το τρέξω, βάζω εδώ και ένα breakpoint που έχει το MATLAB και το κάνω με το run που είναι. Το MATLAB δεν έχει πρόβλημα με το run. Το τρέχουμε. Ωραία. Να τα ανοίξουμε. Βλέπετε ότι τρέχω ακριβώς το ίδιο κώδικα και στο MATLAB που βγάζει τα ίδια μηνύματα. Αν δώσω την τιμή 1 εδώ και πατήσω Enter, εδώ σταματάει στο breakpoint. Το OK έχει πάρει τιμή 1, το βλέπετε κι εσείς. Κανονικά πρέπει να μπει σε αυτή την if. Έτσι, για να δούμε. Μπαίνει σε αυτή την if. Αν τώρα πατήσω continue, θα πρέπει να βγάλει κάποιο μήνυμα λάθος μάλλον εδώ. Και όντως βγάζει το MATLAB μήνυμα λάθος. Το βλέπετε. Γιατί βγάζει μήνυμα λάθος, γιατί ουσιαστικά αυτή η συνάρτηση δεν υπάρχει καθόλου. Και δεν μπορεί να δώσει έξοδο εδώ πέρα το τιμή στο ψιά, ας πούμε, που πρέπει να το αναρωθεί κάποια τιμή, όπως φαίνεται εδώ πέρα στο κώδικο. Οπότε γι' αυτό βγαίνει εδώ ένα μήνυμα λάθος και δεν λειτουργεί. Αν φτιάξει όμως αυτή τη συνάρτηση και την κάνει σωστά, που θα υπολογίσει το ψιά και το ψισε, το ψιέ και το ψισε, τότε. Δεν θα βγάζει μήνυμα λάθος και θα προχωράει. Μετά θα ξαναρωτάει, ας πούμε, τιμή και θα βάλετε την τιμή 2, ανάλογα τώρα τι έχετε υλοποιήσει. Ωραία. Επομένως για την ώρα, εμάς λειτουργεί και στο MATLAB και στο FreeMat κανονικά το πρόγραμμα και εκτυπώνει, αν δώσω εδώ στο MATLAB 0 για παράδειγμα, να βγάλω και τα breakpoints, θα βγει και εδώ πέρα. Τώρα, πώς καταλαβαίνω ότι λειτουργεί σωστά. Αν παρατηρήσετε, δηλαδή λειτουργεί σωστά, αυτό που κάνει και στο MATLAB και στο FreeMat είναι ότι όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, επειδή μιλάμε για script. Εδώ δεξιά στο workspace φαίνονται οι μεταβλητές που έχουμε. Το me, το ni, τα names. Βλέπετε, αν κάποιος, ας πούμε, για παράδειγμα γράψει το names, βλέπει, θα εμφανίζονται οι τιμές που έχουμε δώσει. Το χ είναι ο πίνακας. Και το χ μπορεί να εκτυπώσει, αν θέλει. Ή να πατήσει το διπλό κλικ στο MATLAB. Αν πατήσει το διπλό κλικ, εμφανίζεται εδώ ο πίνακας με τις τιμές που έχει. Που είναι οι τιμές που εμφανίζονται και στο αρχείο. Αν ανοίξουμε και το αρχείο ταυτόχρονα, θα δείτε και τις τιμές, είναι ίδιες τιμές, αν πάμε στην τελευταία στήλη.
Θα δείτε ότι είναι ίδιες ακριβώς οι τιμές και μέσα στο αρχείο, άρα έχει διαβαστεί κανονικά ο πίνακας. Και σωστά. Ο άλλος τρόπος είναι να το χτυπώσουμε εδώ το χ και να τις βλέπουμε τις τιμές από εδώ μέσα. Από, εδώ, από το κομμάτι window που έχουν χτυπωθεί. Έτσι, κατά γραμμές είναι ουσιαστικά χτυπωμένα και εδώ. Αυτό είναι η τελευταία γραμμή, η τελευταία στήλη για παράδειγμα. Οπότε, αν πάμε να το ελέγξουμε αυτό τι έχει γίνει, θα δείτε ότι είναι ακριβώς το ίδιο κενό. Ωραία. Άρα είμαστε μια χαρά. Και ο πίνακας είναι 5x20, όπως έπρεπε να είναι, φαίνεται και εδώ. Επομένως, έχει διαβαστεί το πρόγραμμα και λειτουργεί το project. Και το μόνο που μένει είναι να συμπληρωθεί εδώ, όπως σας είπα πριν, ο κώδικας και να φτιαχτεί συναρτήσεις. Τώρα θα μιλήσουμε για τις συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις που εμφανίζονται, αν πάμε στις συναρτήσεις, πάμε μάλλον στην εκφώνηση τώρα του project, να δούμε λίγο, να σας βοηθήσω πάνω στις συναρτήσεις. Μισό λεπτό, έξω μάλλον κάτι που δεν ήθελα να αρχίσω πριν. Γιατί ήθελα να δω αν υπάρχουν απορίες αυτή τη στιγμή. Εδώ πάλι υπάρχει μια απορία που δεν την εντόπισα εγώ τώρα καθώς μιλούσα. Θέλετε να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Ωραία. Να το δείξω λίγο στα γρήγορα αυτό, να το ξαναδείτε. Αν πάμε από εδώ, αυτό το Google Doc το έχετε καταλάβει, το Google Sheet το έχετε καταλάβει φαντάζομαι. Το ξέρετε το δουλεύετε. Εδώ συμπληρώνουμε τις τιμές πάμε. 5x20. Ωραία. Ή 5x30, ανάλογα τώρα πόσα αν δουλέψετε στον COVID-19. Αν συμπληρώσουμε τις τιμές από εδώ, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε File, Download As και να διαλέξουμε το CSV αρχείο. Ωραία. Το αποθηκεύουμε αυτό στο φάκελο εργασίας που είμαστε. Εδώ τώρα πρέπει να έχει, του κάνουμε με το ονομασία για να είναι όνομα data.csv. Να είναι ακριβώς δηλαδή το όνομα που εμφανίζεται και στον κώδικα. Ωραία. Εδώ είναι ο κώδικας. Data.csv το αρχείο, οπότε το ίδιο όνομα που έχουμε και εδώ μέσα. Και για να τρέξουμε τώρα στο FreeMAT ή στο MATLAB τρέχουμε αυτό το script. Αυτό το script διαβάζει το συγκεκριμένο αρχείο. Φαίνεται εδώ πέρα με συνάρτηση που διαβάζει. Οπότε ο χ, ουσιαστικά ο πίνακας χ, θα έχει μέσα, αν το τρέξουμε αυτό εδώ πέρα που το τρέχουμε με το command window, θα έχει μέσα τα δεδομένα από το αρχείο, θα έχει τον πίνακα το συγκεκριμένο. Στο command window, για να το τρέξουμε, γράφουμε το όνομα του αρχείου. Δηλαδή γράφουμε proj και enter. Αυτό το αρχείο λέγεται proj.m, οπότε εδώ το τρέχουμε με αυτόν τον τρόπο. Αν το τρέξουμε, εμφανίζεται. Με 0 ας πούμε κάνει κάποιος exit κτλ. Είπαμε ότι δεν λειτουργούν οι άλλες εντολές εδώ πέρα, το 1, 2, 3 δεν λειτουργεί κτλ. Γιατί δεν έχουν φτιάξει συναρτήσεις ακόμα. Οπότε μόνο το 0 λειτουργεί για την ώρα. Αλλά το ότι έχει διαβαστεί φαίνεται από τα βάρια. Βλέπετε εδώ πέρα το έχει πάλι. Το έχει διαβαστεί, φαίνεται εδώ πέρα ότι έχει διαβαστεί. Είναι 5x20 πίνακας. Και άμα πατήσει κάποιο χ εδώ, θα δει και τις τιμές του. Επομένως, νομίζω ότι σας το έδειξα τώρα συνοπτικά και ήταν εκεί πιο κατανοητό, αν θέλετε, από πριν που το είπα πιο αναλυτικά, ίσως και μπορεί κάπου να με χάσετε. Τώρα ήταν τα βήματα συγκεκριμένα ένα προς ένα. Επομένως, το μόνο που μας μένει τώρα, έχουμε δείξει και στον κώδικα τι πρέπει να αλλάξετε. Είτε δουλεύετε στο FreeMAT ή στο MATLAB, εδώ πρέπει να αλλάξετε τα ονόματα, εδώ πρέπει να συμπληρώσετε το κείμενο και εδώ πρέπει να γράψετε τον κώδικα. Μια γραμμή χρειάζεται εδώ πέρα, βέβαια, αυτό είναι εύκολο κομμάτι. Και το μόνο που σας μένει μετά είναι να φτιάξετε συναρτήσεις. Για κάθε συνάρτηση που εμφανίζεται εδώ πέρα, αν πάμε στις συναρτήσεις, για κάθε συνάρτηση που εμφανίζεται, εδώ είναι 7 συναρτήσεις που να υλοποιηθούν. Ξαναλέω ότι ο καθένας θα υλοποιήσει, κάθε ομάδα που έχει αναλάβει το project, θα υλοποιήσει όσες περισσότερες συναρτήσεις μπορεί. Είπαμε κάποιοι πρέπει να υλοποιήσει 1, 2, 3, 4, δεν ξέρω πώς μπορεί να φτάσει κάποιος. Αν τα καταφέρει και τις κάνει και τις 7 κινήσεις σωστά, θα μπορεί να πάρει και τον καλύτερο βαθμό που μπορεί να πάρει στο project. Ωραία. Αλλά μπορεί κάποιος να καταφέρει να κάνει μόνο μία. Αν κάνει μόνο μία συνάρτηση, ας πούμε, και την κάνει σωστά, ουσιαστικά επειδή είναι 7 συναρτήσεις, μετράει 10% αυτό. Και έχοντας κάνει και τα υπόλοιπα, γράφοντας και την αναφορά, και κάνοντας προφανώς και το τελευταίο ερώτημα για το App Inventor, θα έχει συμπληρώσει σίγουρα 5 στο μάθημα και δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει το μάθημα, έστω και με μία μόνο συνάρτηση. Οριακά, δηλαδή να φτάσει τα 5 στο project. Αν τώρα κάποιος κάνει όσο πιο πολλές συναρτήσεις κάνει από εδώ, ανάλογα θα είναι και ο βαθμός του μετά. Συνολικά. Είπαμε ότι αν κάνει και τις 7, κάποιος θα πάρει και το 70% από τον κώδικα. Ωραία. Αν κάνει, δηλαδή θα πάρει από εδώ 7 μονάδες, ας πούμε, για παράδειγμα. Οπότε είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος τι βαθμό μπορεί να περιμένει στο project. Λοιπόν,
Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο για τις συναρτήσεις. Είπαμε κάθε συνάρτηση από αυτές εδώ, αν κάποιος θέλει να δει τι κάνουν ακριβώς, μπορεί να, θα διαβάσει εδώ τι πρέπει να κάνει. Ας πάρουμε την πρώτη για παράδειγμα. Στόχος μου δεν είναι να σας λύσω αυτή τη στιγμή, έτσι. Να σας εξηγήσω τι πρέπει να κάνει σε κάθε συνάρτηση. Εγώ θα σας μιλήσω για την πρώτη συνάρτηση τώρα, πιο αναλυτικά λίγο. Μπορεί να το κάνουμε είτε στο μάτι, είτε στο φρυμάτι, για μένα το ίδιο πράγμα είναι. Ο κειμενογράφος βλέπει την αντίστοιχο, έτσι δεν έχει να κάνει, δεν έχει διαφορές. Ας δοκιμάσουμε το FreeMat. Οπότε κάνει, είπαμε, file, κάποιος new file. Εδώ. New tab. Φέρνει την πρώτη γραμμή. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή της συνάρτησης. Πρέπει να τα αποθηκεύσει με αυτό το όνομα στον ίδιο φάκελο. Έτσι. Ωραία. Και εδώ θα πρέπει να γράψει τον κώδικα της συνάρτησης. Δηλαδή θα πρέπει να υπολογίσει το ψιέ ή το ψισε από το... και να ανάλογα τώρα τι αναφέρει η περιγραφή της συνάρτησης. Εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα, τι αναφέρει. Το συγκεκριμένο χρειάζεται να επιστρέφει ένα διάγγισμα νη θέσεων με τις μέσες τιμές σε κάθε προϊόν και ένα διάγγισμα νη θέσεων με τις τρέχουσες τιμές σε κάθε προϊόν. Να διευκρινίσω εδώ πέρα ότι όπου αναφέρομαι προϊόν μπορεί να είναι και χώρα, έτσι. Γιατί όταν έχει κάνει τον COVID, η θέση του προϊόν θα την έχει η χώρα. Το νη θέσεων σημαίνει ότι επειδή μιλάμε για 5 προϊόντα, έχουμε 5 τιμές έχει αυτό το διάγγισμα. Αυτό σημαίνει νη θέσεων. Επομένως, πρέπει να φτιάξουμε ένα διάγγισμα που έχει 5 τιμές και έχει υπολογίσει το μέσο όρο για κάθε. Ουσιαστικά τι θέλουμε. Θέλουμε το μέσο όρο για κάθε προϊόν και την τελευταία τιμή που έχει. Ωραία. Αυτό νομίζω είναι εύκολο να το κάνετε. Και αν κάποιος, ας πούμε, δεν θέλει να το σκεφτεί πώς γίνεται, υπάρχουν συναρτήσεις, υπάρχει συνάρτηση, ακόμα και στο MATLAB μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος μια συνάρτηση, υπάρχει συνάρτηση μήνυ στο MATLAB και στο FreeMat. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος, μπορεί, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη συνάρτηση και να υπολογίσει τη μέση τιμή, μπορεί να το κάνει με for. Να πάρει γραμμή-γραμμή, δηλαδή, ούτως ή άλλως, και να βγάλει τις μέσες τιμές. Και να δώσει τιμή και στο ψι α και στο ψι σε. Ωραία. Για παράδειγμα, εδώ πέρα, εγώ ουσιαστικά θέλω, ας πούμε, ένας τρόπος πολύ κακός να το κάνει κάποιος είναι να πει το εξής. Ας πούμε, το ψι α του 1 είναι η μέση τιμή για το πρώτο προϊόν. Ωραία. Να πάρει τις τιμές για το πρώτο προϊόν και να τις αιρέσει με το 20. Να τις προσθέσει. Αυτό δεν είναι καλός τρόπος, βέβαια, έτσι, γιατί γράφει πολύ κώδικα. Λέει να πάρει χ1 και χ1. 2 και τα λοιπά, και να φτάσει μέχρι και το. Πρέπει να γράφει πάρα πολλές γραμμές εδώ. Συγγνώμη, κώδικα, να φτάσει στο χ1,20. Αν αυτό το διαιρέσετε και με το 20 μετά, εδώ θέλει 20 στο τέλος. Έτσι, έχετε κάνει για το πρώτο προϊόν. Αυτό δεν είναι σωστό να το κάνετε. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει με for. Ή μπορεί να γίνει με τη συνάρτηση SAM στο MATLAB. Αλλά ξαναλέω, επειδή δεν είναι στόχος του project να σας το λύσω εγώ εδώ πέρα, δεν μπορώ να σας το λύσω να σας πω αυτό είναι ο κώδικα για αυτή τη συνάρτηση. Έτσι, αυτό δεν επιτρέπεται να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνετε εσείς αυτό. Εγώ θα μπορώ να σας βοηθήσω όμως. Να σας δείξω δηλαδή τι πρέπει να διαβάσετε και πού να πάτε και να το λύσετε. Άρα, αν διαβάσετε τις σημειώσεις του μαθήματος και δείτε τους πίνακες. Αυτό που αναφέρουμε για τους πίνακες. Εδώ έχουμε τις συναρτήσεις, ωραία. Τους πίνακες έχουμε δει. Εδώ είναι τα strings. Εδώ είναι οι πίνακες. Ωραία. Θα τα κάνουμε και στη συνέχεια τους πίνακες. Εδώ, ας πούμε, έχει συναρτήσεις που υπολογίζουν μέσα στιμές. Έτσι, μπορεί να σας βοηθήσουν. Ωραία. Θα σας βοηθήσουν σίγουρα αυτά. Αυτό που θέλω να σας σημειώσω, ας πούμε, εδώ είναι συναρτήσεις. Δεν τα έχουμε πει ακόμα αυτά. Θα τα λέγαμε στο σημερινό μάθημα μετά, βέβαια, το project. Αλλά, για παράδειγμα, αν αναφερόμαστε σε συναρτήσεις, εδώ είναι μέσα τιμή για όλο τον πίνακα. Εμείς θέλουμε για μια γραμμή του πίνακα. Ωραία. Και εδώ είναι με τη βοήθεια της συνάρτησης SAM. Είναι στη διαφάνεια 173 που θα το δούμε και πιο μετά στο μάθημα, αν κάνουμε τώρα κάποιο σύντομο διάλειμμα, ή θα το δούμε και στο επόμενο μάθημα μετά το Πάσχα. Αλλά ουσιαστικά αυτό μπορεί να το καταλάβει και κάποιος από τώρα, αυτό το κομμάτι του κώδικα. Οπότε είμαστε νομίζω καλυμμένοι σε αυτό το σημείο, γιατί υπάρχουν πληροφορίες. Κάτι που θέλω να σας βοηθήσω σε αυτό για τον πίνακα, αν και θα τα δούμε και πιο μετά, πιο αναλυτικά. Τα έχουμε πει ήδη λίγο στο μάθημα. Αυτός είναι ένας πίνακας, ωραία, ο Χ.
Αν θέλει κάποιο να πάρει την πρώτη γραμμή του πίνακα, μπορεί να γράψει χ του 1 ακόμα διαδικτικά και να πάρει μόνο την πρώτη γραμμή. Αν βάλει μην εδώ, μην είναι συνάρτηση του MATLAB και του FreeMAT. Έχει πάρει τη μέση τιμή τη πρώτη γραμμή του πίνακα. Και αυτό μπορεί να το αποθηκεύσετε κάπου, α πούμε. Ωραία. Οπότε μπορεί πολύ εύκολα κάποιο με τη βοήθεια τη συνάρτηση μην να υπολογίσει την πρώτη γραμμή, τη μέση τιμή για την πρώτη γραμμή του πίνακα που εσάς σας ενδιαφέρει γιατί είναι η μέση τιμή του προϊόντος. Του πρώτου προϊόντος, του δεύτερου προϊόντος, αντίστοιχα αυτό κτλ. Ωραία. Το διαλυτικά σημαίνει εδώ ότι έχω πάρει όλες τις στήλες. Αν θέλει κάποιος να πάρει μόνο τις 5 πρώτες στήλες, αν το κάνει έτσι, έχει πάρει μόνο τις 5 πρώτες στήλες. Και έχει βρει τη μέση τιμή για τις 5 πρώτες στήλες. Αλλά εμείς θέλουμε για όλες τις στήλες, για όλες τις τιμές, οπότε δεν πρέπει να βάλουμε αυτό εδώ, πρέπει να βάλουμε σκέτο. Ωραία, λίγο πολύ, δηλαδή με αυτό που σας έχω δείξει τώρα και ακόμα και χωρίς να πάτε παρακάτω, μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό. Αντίστοιχα, αυτή εδώ πέρα είναι η plot. Και αυτή για να την κάνει κάποιος θα χρειαστεί να πάει με λίγο παρακάτω στη θεωρία, αλλά μπορεί να πάμε λίγο παρακάτω και να το κάνει. Δηλαδή, εννοώ να περιμένει λίγο να δει και τα υπόλοιπα κομμάτια της θεωρίας, αλλά δεν χρειάζεται όμως για να υλοποιήσει κάποιος ένα μέρος του project να πάμε να έχει δει όλη τη θεωρία στο μάθημα. Έτσι μπορεί να ξεκινήσει να βλέπει να κάνει πράγματα τα οποία τα έχουμε πει στο μάθημα. Όπως για παράδειγμα να φτάσει μέχρι αυτό που, το σημείο που έχουμε φτάσει τώρα, που είναι τα δεδομένα, και είναι να αλλάξουμε τον κώδικα στο project.gr. Από εδώ και κάτω τώρα έχει πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε πει ακριβώς, οπότε δεν θέλω να πω σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τώρα. Αλλά καθώς θα διαβάζει κάποιος μπορεί να καταλάβει τι χρειάζεται. Αυτή, το τρίτο και το τέταρτο ερώτημα το που έχει να κάνει με το Get Linear, αυτό ας πούμε το έχουμε πει στο μάθημα. Το Get Exponential, σας λέω και σε ποια διαφάνεια είναι, στην 120. Άρα, αν κάποιος πάει στην 120 διαφάνεια και δει τον κώδικα από εκεί και κάνει μια προσπάθεια, μπορεί να φτιάξει τη συνάρτηση. Γιατί αυτή η συνάρτηση στην ουσία, αν πάμε στη διαφάνεια 120, που υπάρχει μια συνάρτηση η οποία είναι παρόμοια με αυτήν εδώ. Βλέπετε, αυτή είναι μια συνάρτηση η οποία είναι πολύ παρόμοια με αυτήν εδώ που ζητάμε. Δηλαδή, αν πούμε ότι κάποιος θέλει να φτιάξει αυτή εδώ τη συνάρτηση, την Get Linear. Ωραία. Οπότε, τι πρέπει να κάνει, πρέπει να πάει στο FreeMAT, να ανοίξει ένα καινούριο αρχείο και να φτιάξει. Όχι, αυτή εδώ πέρα. Πρέπει να το φάνηκε ξανά στο βάσιμο αρχείο, γιατί είναι σωστό. Ωραία. Ας πούμε ότι θέλει να φτιάξει αυτή τη συγκεκριμένη συνάρτηση. Εδώ τώρα κανονικά ας πούμε, μπορεί κάποιος ας πούμε, ή να πάρει αυτόν τον κώδικα και να τον αλλάξει ή να καταλάβει αυτόν τον κώδικα που τον έχουμε πει στο μάθημα, υπάρχει και σε βίντεο μάθημα και να δει τι πρέπει να αλλάξει σε αυτόν τον κώδικα σε αντί για αρχιτεκτικό μοντέλο. Εδώ είναι ένα αρχιτεκτικό μοντέλο που υπολογίζεται για δύο παράμετροι. Να πάει σε ένα γραμμικό μοντέλο. Το γραμμικό μοντέλο είναι πιο εύκολο από το αρχιτεκτικό προφανώς. Γιατί το γραμμικό μοντέλο είναι αυτού του τύπου. Είναι α, π, και β. Και πρέπει να βρείτε στις τιμές του α και του β. Ωραία. Πώς θα βρείτε τις τιμές του α και του β, μπορείτε να λύσετε ένα γραμμικό σύστημα για παράδειγμα, για να το κάνετε. Και με τη βοήθεια του MATLAB μπορείτε να το λύσετε το γραμμικό σύστημα. Υπάρχει συνάρτηση που έτοιμη που μπορεί να το κάνει. Και υπάρχει στο FreeMAT που μπορεί να σας δώσει τις τιμές του α και του β. Αλλά αν σας προχωρήσω παραπάνω, θα χάσουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δυνατότητα από μόνοι τους να ψάχνουν και να βρουν καινούργια πράγματα τα οποία. Το οποίο για μένα είναι και στόχος του μαθήματος. Αν σας φτάσω στο σημείο, δηλαδή να σας πω, ωραία, μετά πάμε και να βρούμε το α, κάνουμε αυτό και το β αυτό, έχει χάσει ουσιαστικά τη μαγεία του προγραμματισμού. Γιατί ο προγραμματισμός, κάποιος για να μάθει καλό προγραμματισμό, θα πρέπει μόνος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το ψάξει λίγο μόνος σας με αυτή τη βοήθεια που σας δίνω μέχρι εδώ. Ωραία. Και αυτό εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε, και εδώ 4 μπορείτε να κάνετε μετά. Γιατί χρειάζεται μια ταξινόμηση απλά. Που με τα δεδομένα που έχουμε από το μάθημα μπορείτε να το κάνετε. Το 5 επίσης μπορείτε να το κάνετε. Αυτό με το MAPE δεν σας έχω πει. Τι είναι το MAPE? Το MAPE νομίζω το αναφέρω. Συγγνώμη, το MAPE το αναφέρουμε σε μια εργασία που έχετε να κάνετε. Οπότε θα το ξέρετε από εκεί ήδη. Τι κάνει αυτό εδώ πέρα. Εδώ είχατε πριν το Α και το Β και για το MAPE δεν σας έχω γράψει. Αλλά υπάρχει ήδη σε εργασία. Εδώ υπάρχει δύο φορές. Για αυτούς που δεν θα κάνουν συγκεκριμένη εργασία, θα προσθέσω και εδώ λίγο για αυτό το MAPE πώς υπολογίζεται. Και αυτό ένας τύπος είναι. Επομένως, και στα υπόλοιπα, με βάση τη βοήθεια που υπάρχει εδώ, μπορείτε νομίζω να τα προχωρήσετε και να κάνετε τι καλύτερο μπορείτε.
Στο τελικό διαγώνισμα, δηλαδή ένα καλό τεστ για εσάς, αφού έχετε διαβάσει καλά το μάθημα, ενώ έχετε διαβάσει, έχετε δει, στο πρώτο έχετε δυνατότητα να βλέπετε και το βίντεο, να βλέπετε ό,τι θέλετε να έχετε μπροστά σας, να έχετε άπλετο χρόνο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνετε σήμερα, έχετε αρκετό χρόνο για να το κάνετε μπροστά σας, και είναι ένα καλό τεστ για να δείτε αν μπορείτε να γράψετε καλά και στο τελικό διαγώνισμα, γιατί εδώ τα θέματα που υπάρχουν θα είναι του τύπου τέτοια θέματα μπορεί να μπουν και στο τελικό διαγώνισμα. Ενώ κώδικα θα γράψει στο τελικό διαγώνισμα σε κάποια θέματα. Αν μπορείτε αυτά τα θέματα που βλέπετε εδώ να τα κάνετε με βοήθεια έστω και από τα βιντεομαθήματα, δεν πειράζει, ή με ανοιχτές σημειώσεις, ανοιχτές σημειώσεις θα έχετε και στο τελικό διαγώνισμα. Σημαίνει ότι θα πάτε πολύ καλά και στο τελικό διαγώνισμα. Είναι βέβαιο ότι θα πάτε πολύ καλά. Εάν όμως δεν μπορείτε να καταλάβετε τίποτα από αυτά που γράφουμε εδώ και διαβάζετε τις σημειώσεις και σας φαίνεται πολύ δύσκολο να το καταλάβετε τι εννοώ και τι πρέπει να κάνετε, τότε σημαίνει ότι δεν έχετε τόσο καλό επίπεδο για το μάθημα και θα δυσκολευτείτε να το περάσετε. Άρα πρέπει να διαβάσετε καλύτερα και τα βιντεομαθήματα να δείτε και το βιβλίο να κοιτάξετε, να διαβάσετε, για να μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα αυτά που έχουμε πει στο μάθημα για τον προγραμματισμό. Ωραία. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας δώσω παραπάνω πληροφορίες που δίνουμε για το project, αφού κάποια πράγματα δεν τα έχουμε δει και στο μάθημα και από την άλλη είναι καλό να τα δουλέψετε και μόνοι σας όπως είπαμε. Αν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένη απορία, να σας πω. Ναι, εδώ βλέπω δύο απορίες, οπότε μπορώ να τις εξηγήσω για την πρώτη συνάρτηση, αφού την πρώτη την εξηγήσαμε αναλυτικά, και να κάνουμε το διάλειμμα. Λοιπόν, η πρώτη συνάρτηση, στην πρώτη συνάρτηση που είχαμε εξηγήσει να γράφουμε στον κώδικα εδώ στο FreeMath, η Current Average, υπολογίζει δύο παραμέτρους, έτσι. Υπολογίζει το PCA και το PCA. Το PCA είναι ένας πίνακας 5x1, το PCA είναι πάλι ένας πίνακας 5x1. Το PCA έχει τις μέσες τιμές σε κάθε προϊόν και το PCA έχει την τελευταία τιμή. Το PCA δηλαδή είναι πολύ εύκολο να το υπολογίσει κάποιος αν ξέρει προγραμματισμό ή έχει καταλάβει πώς λειτουργούν οι πίνακες. Γιατί μπορεί να πάρει κατευθείαν ανάθεση. Δηλαδή να χρησιμοποιεί τα σοχή να δώσει τιμή κατευθείαν στο PCA. Γιατί το PCA είναι η τελευταία στήλη ουσιαστικά. Η τελευταία στήλη του πίνακα χ είναι το PCA. Έτσι. Δηλαδή αν δει κάποιος τα δεδομένα που λέγαμε πριν, το PCA θα πρέπει να πάρει την τελευταία στήλη του πίνακα, δηλαδή αυτά εδώ τα στοιχεία. Που είναι στη γραμμή στη στήλη 20, τα στοιχεία που βρίσκονται στη στήλη 20 πρέπει να τα πάρει. Με ποιο τρόπο θα πάρει τώρα τα στοιχεία που βρίσκονται στη στήλη 20 πρέπει να το σκεφτεί μόνο του. Νομίζω μπορεί να το σκεφτεί να το κάνει. Αν θέλει κάποιο να πάρει ένα συγκεκριμένο στοιχείο εδώ πέρα, δηλαδή αν γράψει στο FreeMath ή στο MATLAB γράψει χ. Τώρα δεν είναι και και γράψει ας πούμε 3,20. Αυτό είναι το τελευταίο το στοιχείο που βρήκε στην γραμμή 3 και στη στήλη 20. Έτσι είναι. Αν θέλει να γράψει 1,20 είναι στην πρώτη στη γραμμή 1 και στη στήλη 20. Δηλαδή το ψήσε του 1 για παράδειγμα θα πρέπει να είναι αυτό εδώ. Σωστά. Αυτό είναι το ψήσε του 1 π.χ. Το ψήσε του 2 θα είναι στη δεύτερη γραμμή. Αλλά δεν είναι ωραίος τρόπος να το γράψετε ψήσε του 1 ίσον αυτό, 2 αυτό κτλ. Είναι καλό να το κάνετε με for. Να το κάνετε με φόρα από το 1 μέχρι το 5, ας πούμε, για να το κάνετε πιο ωραία. Ώστε αν κάποιο. Και μπορεί να μην χρησιμοποιήσετε το 1 και το 5, να χρησιμοποιήσετε το μέγεθος που έχει ο πίνακας. Δηλαδή, αντί να πηγαίνετε μέχρι το 5, να πηγαίνετε μέχρι το size του. Το μέγεθος του πίνακα. Ενώ. Ας το αναλύσουμε πάλι το MATLAB. Αυτό το βλέπω στο MATLAB. Δηλαδή, το 5 ουσιαστικά τι είναι. Αν πάρετε το size του 2 είναι πόσες είναι οι στήλες. Το 1,1 είναι πόσες είναι οι γραμμές. Εσείς ξέρετε αυτό. Ώστε αν κάποιος ας πούμε δώσει μετά κάνει μια συνάρτηση θέλει να χρησιμοποιήσουμε όλη τη συγκεκριμένη συνάρτηση για να δουλέψει ένα πίνακα ο οποίος είναι 10x30 για παράδειγμα, είναι πιο μεγάλος, να μπορεί να δουλέψει, να μην χρειάζεται να αλλάξει τον κώδικα, η συνάρτηση θα γίνει πιο γενική. Αν το κάνει όμως κάποιος από το 1 μέχρι το 5, θα λειτουργεί μόνο για τα 5 πρώτα στοιχεία του πίνακα. Για τις 5 πρώτες γραμμές. Ωραία. Οπότε εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κώδικα στο οποίο είναι γενική. Επομένως, εδώ πριν που γράφαμε τον κώδικα, κανονικά θα μπορούσε κάποιος εδώ ας πούμε, να κάνει μια for και να πάει από το 1 μέχρι το size του χ,1 και να βάλει end εδώ. Αν το κάνει με for,
αυτό που κερδίζει είναι ότι εδώ ο χ μπορεί να είναι οποιοδήποτε τύπου και ο κώδικας θα λειτουργεί. Ενώ αν δεν το κάνει με for και το κάνει χωρίς for και γράφει, ξέρω εγώ, χ του 1, συγγνώμη, γράψει ψησε. Α, συγγνώμη, εδώ στη for που έγραψα πριν, εδώ θα πρέπει μετά να μιλήσει για το ψησε του i. Πόσο είναι, ωραία. Στην i γραμμή, δηλαδή πόσο είναι το ψησε. Αν δεν το κάνει τώρα με αυτόν τον τρόπο και γράψει ψησε του 1, για παράδειγμα, είναι αυτό. Ψησε του 2 είναι αυτό κτλ. Αυτό δεν είναι λάθος. Θα λειτουργήσει στο project, αλλά αν μετά μελλοντικά θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο μια τέτοια συνάρτηση για να κάνει δουλειά για άλλο πίνακα χ, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει υποχρεωτικά, γιατί ο πίνακα χ μπορεί να είναι άλλο τύπου. Άρα αυτή η συνάρτηση που κάνετε εσείς λειτουργεί μόνο για πίνακες 5x20, παράδειγμα. Και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει για πίνακες διαφορετικού τύπου. Που εμείς δεν το θέλουμε αυτό στο μάθημα. Εμείς θέλουμε στο μάθημα να φτιάχνουμε πίνακες, να φτιάχνουμε συναρτήσεις, συγγνώμη, οι οποίες να λειτουργούν ανεξάρτητα του πίνακα που βάζουμε. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε τύπο πίνακα και να λειτουργούν. Για να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και σε άλλα μαθήματα και, και αργότερα, ξέρω εγώ, αν γράφουμε κώδικα.